Δήμκας, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένου στον ΝΑΣ. Για ακόμα μια φορά στον δρόμο. Για ακόμα μια φορά στον δρόμο. Δυστυχώς οι υποσχέσεις που παίρνουμε εδώ και μήνες για τη λύση των προβλημάτων που είχαμε και που έχουν δημιουργηθεί στην πορεία, για ακόμα μια φορά παραμένουν υποσχέσεις. Τέσσερις μήνες τώρα επέζουν τους εργαζόμενους στον οργανισμό για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για την έγκριση μάλλον της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, γιατί ήδη από την πλευρά της διοίκησης και από την πλευρά των εργαζομένων έχει ήδη εγκριθεί. Περιμένουμε λοιπόν τις τελικές υπογραφές από το Υπουργείο και για τρίτον μήνα θα πληρωθούμε πάλι χωρίς τα δύο νομοθετημένα και θεσμοθετημένα επιδόματα θέσης ευθύνης και αντιγυϊνό, τα οποία ορίζονται από τον νόμο, αλλά ακόμα κανένα δεν έχει φροντίσει εδώ και πέντε χρόνια να εκδώσει δύο απλές κοινέ υπουργικέ αποφάσει. Δύο κοινέ υπουργικέ αποφάσει που από την αρχή, όταν δημιουργήθηκε το θέμα, μα είχαν πει ότι τι επόμενε εβδομάδε, δύο-τρει εβδομάδε, θα έχει λυθεί το πρόβλημα και θα γίνει και τροπολογία μια αναζήτηση των επιδομάτων αυτών, γιατί όχι μόνο μα τα περικόψαν, αλλά τα ζητάνε και αναδρομικά πέντε χρόνια πίσω, παρόλο που όλοι αναγνωρίζουν το δίκαιο μα. Τρεις μήνες τώρα κανένας δεν έχει μπει στη διαδικασία να εκδώσει δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δεν χρειάζονται πάνω από δύο εβδομάδες για να εκδοθούν. Ο εμπεδισμός λοιπόν κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Και επιτέλους και η ελληνική δικαιοσύνη αντιλήφθηκε το δίκαιο των ετοιμάτων μας. Σήμερα βγήκε η απόφαση ο ΟΑΣΚ, για ακόμα μια φορά προσέφηκε στα δικαστήρια. Πλέον, εκτός από τις δύο εφετειακές αποφάσεις που έχουμε και η πρωτόδικη απόφαση για τη σημερινή την απεργία, έκρινε ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των εργαζομένων και δίκαια προχωρήσαν τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Τι πιστεύετε ότι κρύβεται πίσω από αυτή την καθυστέρηση? Από το μυαλό μας πλέον περνάνε πολλά. Μήπως μας σωθούν, μας εξωθούν ουσιαστικά σε αυτές τις κινητοποιήσεις για να είναι πιο εύκολο το ξεπούλημα του οργανισμού? Μην ξεχνάμε ότι το 2017 κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και η τότε κυβέρνηση. Δεν έστελνε κλίματα στον οργανισμό, τρεις μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι, πάλι όλοι τότε αναγνωρίζαν ότι είχαμε δίκιο. Παρ' όλα αυτά, κανένας δεν φρόντιζε να λύσει τα προβλήματα, οπότε σαν όριμο φρούτο ήρθε η κρατικοποίηση του οργανισμού. Μήπως τώρα γίνεται το αντίστοιχο από την ανάποδη? Μήπως μας εξωθούν σε απεργιακές κινητοποίησεις ακριβώς για να δημιουργηθεί πρόβλημα στην πόλη και να προχωρήσουμε πιο εύκολα στο ξεπούλημα του οργανισμού?